Καλησπέρα σας. Δευτέρα βράδυ, ματιές στα σπορ μαζί. Το επόμενο δίωρο θα δούμε όλη την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου. Αρχίζει και μυρίζει χειμώνας, θυμίζει χειμώνας, κρύο έξω, μπαίνουμε σιγά σιγά στον χειμώνα. Να πούμε πριν περάσουμε και στον καλεσμένο μας, να θυμίσουμε τι δώρα έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Έχουμε ένα μπλουζάκι Ερήμα, προσφορά του καταστήματος Ερήμα Sportswear, εμπορία αθλητικών ειδών του Γιώργου Βερίκοκου, Κωνσταντίνου Φούφα 13, από το Λεμαϊδα, 2463-022-530 τα τηλέφωνα και 6972-179-73. Δύο τυχεροί επίσης θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν για μία φορά και για μία ώρα όλο το σετ αρωματοθεραπεία, αθλητικό μασάζ, ζεστές πέτρες. Να τονίσουμε ότι δεν αφορά μόνο τους αθλητές, αλλά όλο τον κόσμο. Βοηθάει την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, τις αρθρώσεις, τους μυς, όλο το σώμα. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 693-83-81-380 και 697-41-00-741. Επίσης μία μπλούζα της Εθνικής Ελλάδας, προσφορά της εκπομπής. Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, δεν είχαμε πρωταθλήματα στις εθνικές κατηγορίες, στην Α' Εθνική, στην Β' Εθνική και στην Γ' Εθνική, λόγω της πυρκαγιάς που είχαμε στο σπίτι του αρχιδιαιτητή, του κυρίου Μπίκα. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά το ποδόσφαιρο ακολούθησαν μετά τον εμπρησμό της οικίας του Γιώργου Μπίκα στην Ιερισσό. Υπήρξε απόφαση για διακοπή των πρωταθλημάτων αλλά και του κυπέλλου της Τρίτης Εθνικής που θα διεξαγόταν χθες Κυριακή. Πρωτάθλημα στην Α' Εθνική δεν είχαμε λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής Ομάδας και όπως όλα δείχνουν δεν θα υπάρξει δράση και αυτή την εβδομάδα. Μιλάνε ακόμα και για Brexit στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όλοι καταδίκασαν τον κλιματικό περιστατικό, όπως εξάλλου γεγονότα βίας τα καταδικάζαμε και πέρσι, αλλά και άλλες χρονιές που υπήρξαν. Μέχρι και νεκρούς θρηνήσαμε. Από δηλώσεις και καταδίκες, άλλο τίποτα. Η καταδίκη μέσω δηλώσεων ή ανακοινώσεων μιας εγκληματικής ενέργειας είναι το αυτονόητο και ενδεχομένως και το πιο εύκολο κομμάτι μιας ιστορίας με την οποία έρχεται αντιμέτωπο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ακόμα και οι δράστες, αν υπάρχουν τέτοιοι, μιας τέτοιας ενέργειας, δημόσια θα την καταδίκαζαν. Η διακοπή των πρωταθλημάτων, το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν ευνοεί το ποδόσφαιρο και τις ομάδες που μετέχουν σε αυτό. Δεν ευνοεί τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές και φυσικά τους απλούς φιλάθλους. Η λογική του «πονάει χέρι, κόψει χέρι» δεν οδηγεί πουθενά. Συνήθως χειροτερεύει τα πράγματα σε οποιοδήποτε κοινωνικό κομμάτι. Με διακοπές τα προβλήματα δεν λύνονται. Με πράξεις και αποφάσεις λύνονται. Κύριοι, μη δίνετε τη χαριστική βολή στο ποδόσφαιρο. Αυτά για την διακοπή των πρωταθλημάτων. Σίγουρα η διακοπή του πρωταθλήματος δεν βοηθάει κανέναν των πρωταθλημάτων. Ίσα-ίσα προβλήματα δημιουργεί. Όλοι καταδικάζουμε τέτοιες πράξεις, αλλά το να διακόπτουμε τα πρωταθλήματα, αυτοί που τα κάνουν, αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες, όποιοι τις κάνουν και αν τις κάνουν, δεν ενδιαφέρονται και για τα πρωταθλήματα και το ποδόσφαιρο. Σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα είχαμε ή θα έχουμε μαζί μας τον Άρχοντα Κοζανίτη. Ήταν ένα ιδιαίτερο προφίλ που έκανε την εμφάνισή του και τον τελευταίο μήνα στο Facebook. Ένας άνθρωπος με καυστικό χιούμορ και κακά τα ψέματα το πρόσωπο των ημερών. Πολύ συζητημένο, καυτηριάζει θέματα της των ημερών, πρόσωπα. Θα είναι, όταν θα μας κάνει την παρέμβαση, την τηλεφωνική, θα πούμε περισσότερα. Τώρα να περάσουμε στον καλεσμένο μας, τον Μιχάλη τον Χριστοφορίδη. Είναι προπονητής του Οδυσσέα Κοζάνης και ιδρυτικό μέλος. Μιχάλη, πες μας λίγο για να γνωρίσει και ο κόσμος ποια ήταν η διαδρομή σου στο βόλεϊ. Και η καταγωγή σου, να γνωρίσουμε τον Ξεκίνησα από τον Εθνικό Κοζάνης το 1991, μιας και η καταγωγή μου είναι από εδώ.
Έπαιξα για δύο συνεχόμενα χρόνια στον Εθνικό Γοζάνης και από εκεί και πέρα ήρθε η μεταγραφή μου στον ΠΑΟΚ, όπου ασχολήθηκα και επαγγελματικά για 24 χρόνια. Έπαιξα αρκετά χρόνια στον ΠΑΟΚ, έχω παίξει στην Εθνική Ομάδα. Μετά ακολούθησαν άλλες επαγγελματικές ομάδες, όπως ήταν ο Παναθηναϊκός, ο Άρης και πολλές άλλες. Φοίνικα Σύρου, Ρέθμινο, Πάτρα, Λαμία. Ναι, έχω γυρίσει αρκετές ομάδες. Έχω ασχοληθεί χρόνια με το άθλημα του βόλεϊ. Οπότε ήταν λογικό να επιστρέψω κάποια στιγμή εδώ στην Κοζάνη. Πόσο καιρό έχεις που επέστρεψες? Έχω δύο χρόνια τώρα που είμαι εδώ, βρίσκομαι μόνιμα και η απόφασή μου ήταν να γυρίσω εδώ και να δημιουργήσω ένα δικό μου σύλλογο, τον Οδυσσέα Κοζάνης. Αυτό θα σου έλεγα, γιατί ένα δικό σου σύλλογο και δεν μια νέα ομάδα και δεν προτίμησες να εισχωρήσεις σε κάποια είδη ομάδα που υπάρχει εδώ στην Κοζάνη. Ναι, ήθελα να κάνω κάτι δικό μου καταρχήν. Ήθελα να ξεκινήσω κάτι νέο στην πόλη της Κοζάνης. Και ήθελα με αυτόν τον τρόπο να δείξω και τη δουλειά μου. Και θέλω, ας πούμε, αυτή η ομάδα να γίνει αυτό που ονειρευόμουν πάντα, το να μπορέσω να υπάρχει στην πόλη της Κοζάνης. Δηλαδή θέλω ένα σωματείο που ο τρόπος του να ξεφεύγει λίγο από τα υπόλοιπα σωματεία, να είναι λίγο πιο επαγγελματικό σε κάποια πράγματα που έχω στο μυαλό μου. Αυτό για να το καταφέρει θέλει αρκετό χρόνο. Είμαστε μόλις τα δύο χρόνια λειτουργίας. Έχω κάποια πράγματα τα οποία εύχομαι και να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή είπες, δύο χρόνια υπάρχει, ναι, η ομάδα. Πόσα παιδιά διαθέτει? Αυτή τη στιγμή είμαστε 40 παιδιά. Ηλικίες υπάρχουν 4 τμήματα. Υπάρχει το junior, το οποίο είναι ηλικίες από 6 έως 9 χρονών, είναι ένα μεικτό τμήμα που είναι για κοριτσάκια και αγοράκια. Είναι μετά ένα τμήμα το οποίο είναι ηλικίες από 10 μέχρι 14. Για κορίτσια είναι αυτές οι ηλικίες. 14 μέχρι 19 είναι το επόμενο τμήμα πάλι που είναι για τα κορίτσια και είναι και το αντρικό το τμήμα, ο οποίο έχει διάφορες ηλικίες. Είμαστε δηλαδή, ο μικρότερος είναι αυτή τη στιγμή 11 χρονών και ο μεγαλύτερος είναι 21. Πιάνεις μια αρκετά μεγάλη γκάμα. Ναι, μπορέσαμε φέτος, το δεύτερο χρόνο, να δημιουργήσουμε και άλλα τμήματα. Ξεκινήσαμε μόνο με ένα τμήμα. Ουσιαστικά, ας πούμε, πέρυσι με τα κορίτσια ήμασταν μόλις 18 άτομα. Φέτος φτάσαμε τα 40 και ελπιστούμε τα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να στελεχώσουμε καλύτερα τα τμήματά μας τα υπόλοιπα. Σε αυτή την προσπάθεια έχεις κάποιος που σε βοηθάει? Είσαι μόνος? Όχι, είμαι μόνος στο κουπί. Είμαι μόνος, τραβάω μόνος στο κουπί και από τη μία, ας πούμε, θέλουμε κάποιους ανθρώπους τους οποίους να μας μπορέσουν να μας στηρίζουν, από την άλλη όμως ξέρω και που βαδίζω και θέλω να βαδίσω με τη δικιά μου φιλοσοφία πάνω στο άθλημα που γνωρίζω. Μίλησες για περίπου 40 παιδιά, ναι, όλων των ηλικιών, κορίτσια και αγόρια. Υπάρχουν προβλήματα, Μιχάλη, σε αυτή την προσπάθεια? Και κυρίως σίγουρα και οικονομικά, αλλά και γηπαιδικά, έτσι, γιατί ξέρουμε το πρόβλημα, ναι, το, ναι, ναι. Γηπέδο είναι μεγάλο. Πάντα ένα σύλλογος πάντα έχει προβλήματα, είτε στελεχώνεται από λίγους ανθρώπους είτε από πολλούς, πάντα υπάρχουν τα προβλήματα, και τόσο και τα οικονομικά αλλά τόσο και τα γηπαιδικά. Ξέρουμε, είναι γνωστό πλέον το πρόβλημα της Κοζάνης με τις ομάδες, με τις ώρες. Παρόλα αυτά, εντάξει, η δεύτερη χρονιά για μας ήταν πολύ καλύτερη από την πρώτη. Υπήρχε μια καλύτερη συνεννόηση, θα έλεγα,
Και θεωρώ ότι και κάποιοι άνθρωποι κατάλαβαν ότι δεν είμαστε ένας σύλλογος που δημιουργήθηκε απλά για να υπάρχει. Είμαστε ένας σύλλογος που δημιουργήθηκε γιατί στοχεύει κάπου. Θεωρώ ότι έχει γίνει κατανοητό πλέον και από τους υπεύθυνους αυτό το πράγμα και μας αντιμετωπίζουν πλέον εισάξια, μπορώ να πω, με τους υπόλοιπους συλλόγους. Πάρε μια ανάσα να μιλήσουμε και για το κοινωνικό πρόγραμμα. Έχουμε την στη γραμμή μας τον Άρχοντα Κοζανίτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Άρχοντας, παρορμητικός, είπες ότι είσαι ενθουσιώδης, δέχεσαι πειράγματα, αλλά και παρατηρήσεις. Βέβαια. Ναι. Δεν ακούγησε καθαρά. Ήθελα να σας καλησπερίσω. Μα ποτέ. Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω. Ήθελα να σας καλησπερίσω. Ναι. Και να σηκωθείς και να σε παρακαλέσω να σηκωθείς λίγο όρθιος για να δω λίγο το μαντιλάκι που έχεις στο πέτο σου. Άρχοντα. Είσαι Κοζανίτης ή από τα Περίχωρα? Είμαι Κοζανίτης. Δεν μπορεί να υπάρξει άρχοντας στα Περίχωρα. Λοιπόν, πόσο καιρό περίπου κρατάει αυτό, άρχοντα? Εγώ είμαι άρχοντας από τότε που γεννήθηκα. Λοιπόν, λίγο αν καθαρίσεις ακόμα τη φωνή θα γίνεις και πιο κατανοητός. Άκου τώρα. Παρατηρούμε από τότε που γεννήθηκα. Λοιπόν, παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό στις αναρτήσεις του στο Facebook ότι τα πας άριστα με τα πολιτιστικά, τα πολιτικά δρόμενα, καυτηριάζεις, έχεις χιούμορ. Από το ποδόσφαιρο πώς πας? Ή γενικά από το άθλημα, με τα θύματα? Εγώ με το ποδόσφαιρο έχω μια ιδιαίτερη σχέση. Υπήρξα παράγοντας, υπήρξα μεγαλοπαράγοντας. Υπήρξες μεγαλοπαράγοντας. Ανάπησε καλά. Μεγαλοπαράγοντας και επίσης να ξέρεις ότι όταν γίνω καναλάρχης θα σε πάρω στο κανάλι και θα είσαι και διευθυντής της ομάδας. Ναι, συνηθίζεται τώρα τελευταία οι μεγαλοπαράγοντες να είναι οι καναλάρχες. Έτσι, αυτό θες να μοιάσεις και εσύ τώρα? Ακριβώς, ακριβώς. Μπράβο. Σκέφτεσαι κάποια ομάδα που θες να πάρεις? Εδώ, τοπική. Σκέφτομαι να πάρω τον Φούφα και να τον βγάλω στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Κοζανίτης, αλλά εκεί προς το Φούφα τραβάς, έτσι? Μ' αρέσει πολύ γιατί έχει πολύ ωραία γυναικάκια στο Φούφα. Α, γυναικάκια στο Φούφα. Πήγες δηλαδή, έκανες το νυφοπάζαρο εκεί, ε? Έτσι, έτσι. Έπαιξες ποδόσφαιρο? Έπαιξα ποδόσφαιρο και έχω παίξει στις καλύτερες θέσεις. Τι θέσεις άρεσε να παίζεις? Εμένα μία θέση μόνο μου ταιριάζει. Ποια? Κυνηγός. Κυνηγός. Ωραία. Πώς, πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τον αθλητισμό, άρχοντα, με χιούμορ ή σοβαρά? Τον αθλητισμό πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε όπως τη γυναίκα. Δηλαδή? Θέλει συνεχή προπόνηση κάθε μέρα. Καμιά μέρα σε κουράζει η γυναίκα, πάλι εσύ εκεί. Προπόνηση, προπόνηση. Τι ομάδα είσαι? Η ομάδα είναι μια Κοζάνη, άλλωστε είναι και δικιά μου. Κοζάνη είσαι, αλλά το μακεδονικό Φούφα θα πάρεις. Θα τον πάρω για να έχω φυτώριο για την Κοζάνη. Μάλιστα, έχεις και πλάνο δηλαδή, δεν σταματάς. Έχουμε ένα πλάνο, έχεις δημιουργήσει ένα πλάνο. Θέλω να βγάλω το Φούφα και την Κοζάνη στα ευρωπαϊκά σαλόνια.
Η Κοζάνη θα είναι σαν πρώτη ομάδα και ο Μακεδονικός Πόλος θα τροφοδοτεί με ταλέντα τη Κοζάνη δηλαδή. Έτσι ακριβώς, αυτό είναι το πλάνο. Και οι στόχοι. Ορίστε. Οι στόχοι της ομάδας αυτής, υψηλοί. Μόνο Champions League, δεν μπορεί να υπάρξει άλλος. Δηλαδή πρέπει να τρέμει ο κύριος Αγάπης Γαβριλίδης, γιατί ετοιμάζεις να πάρεις στην Κοζάνη, μας λες. Έχω έρθει σε συνεννόηση με τον Αγάπιο. Ναι. Έχω έρθει σε μια συνεννόηση και νομίζω ότι ο Αγάπιος δεν μπορεί να οδηγήσει στα ευρωπαϊκά σαλόνια αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι θα πρέπει να μου παραχωρήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, ούτως ώστε η ομάδα αυτή να οδηγηθεί αντιμέτωπη με ομάδες πιο μικρές, όπως είναι η Μπαρτσελόνα, όπως είναι η Μάντσεστερ, όπως είναι η Μπάγερν. Δεν μπορεί εμείς στην Κοζάνη να έχουμε μια τέτοια ομάδα και να την αφήνουμε να πέσει στα λασπόλερα. Ωραία. Άρα ο Αγάπιος θα έρθει, μάλλον ήρθε στη συνάντηση, μάλλον είσαι ο επενδυτής που έψαχνε τόσο καιρό και ψάχναν όλοι εδώ οι Κοζανίτες. Ο Αγάπιος, ο Γαβριλίδης, ο Γιώργος ο Μαλιόγκας και οι ΥΠΗ θα αποτελέσουν παρελθόν. Αν θέλουν, βέβαια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως άνθρωποι του πάγκου για να βοηθάνε για νερά, πετσέτες και να κόβουν το χόρτο στο γήπεδο. Ωραία. Άρχοντα, να σε ευχαριστήσουμε. Μας είπες τις φιλοδοξίες, τους στόχους. Άρα είσαι ένας άνθρωπος που ασχολείται και με τον αθλητισμό, όχι μόνο με τον πολιτισμό. Έτσι. Θέλω να μου κάνετε μόνο μία χάρη. Ναι. Θέλω να σηκωθείτε λίγο όρθιος να δείξουμε αυτό το ωραίο μαντιλάκι. Γιατί. Αυτό σ' άρεσε, έτσι. Δεν σας έβαλα αδίκως σκατόπιτα. Ωραία. Πόσο καιρό μια τελευταία ερώτηση. Πόσο καιρό σκοπεύεις να κρατήσεις την ανωνυμία σου? Μα έχω όνομα. Εγώ είμαι άρχοντας. Δεν είπαει ότι είναι κανένας ανώνυμος. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και πιστεύω αυτά, και μάλλον εύχομαι τα σχέδια και τις φιλοδοξίες που έχεις να τις πετύχεις και στον αθλητισμό, όπως τις πετυχαίνεις και αλλού. Έχω ένα παράπονο όμως. Πες το. Δεν είδα την Έφη ακόμα. Την Έφη. Πώς? Την Έφη, δηλαδή. Την Έφη. Α, η Έφη μας παρακολουθεί. Είσαι και γυναικάς. Μας παρακολουθεί. Αλλά υποχρεώσεις δεν την άφησαν να είναι μαζί μας τις Δευτέρες. Και με φωνάξατε σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τιμή. Γεια σου Γιώργο, γεια. Ωραία. Αυτά είναι τον Άρχοντα. Ωραία. Ξέρεις τον Άρχοντα? Όχι, δεν τον ξέρω ποιος είναι. Εντάξει. Μας παραμόρφωσε λίγο τη φωνή για να μην παραμόρφωσε για να μην καταλάβω. Δεν μπορούσα να τον καταλάβω. Δεν το ξέρω τον παλικάρι. Τουλάχιστον μας είπε ότι έχει μια. Κάποιους στόχους να φτάσει στην Κοζάνη ψηλά. Μακάρι να μπορέσει να τις υλοποιήσει και αυτές. Και να ξεπεράσει κάποιες μικρές ομάδες, Μπαρτσελόνα κτλ. Έτσι. Ωραία. Θέλουμε μάλλον πριν περάσουμε στο πρόγραμμα αυτό του κοινωνικής ευαισθησίας, πού κάνεις προπονήσεις, πού γίνονται οι προπονήσεις? Προπονήσεις έχουμε 6 ώρες στο τρίτο γυμνάσιο. Υπάρχουν μία ώρα που κάνουμε στο Αγίου Γεωργίου το κλειστό και κάνουμε και 3 ώρες στο Βαλταδόριο. Αυτές είναι οι προπονήσεις μας. Αρκούν αυτές οι ώρες? Επάρχουν και τα γήπεδα είναι. Μπορείτε να σου αναφέρετε. Κοιτά να δείτε, πολλές φορές αναγκαζόμαστε, αυτό λέμε. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε να κάνουμε προπονήσεις με 22-23 άτομα, ας πούμε, μέσα στο τρίτο γυμνάσιο. Σαν χώρος 23 παιδιά είναι πάρα πολλά εκεί. Δεν αρκούνε, αλλά από τη στιγμή που δεν έχεις τις ώρες, είσαι υποχρεωμένος να μπορέσεις να έχεις το τμήμα όλο μαζί αυτό. Δεν μπορείς να το διαχωρίσεις. Εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω πάντα για να μπορέσω έτσι να έχω ένα καλό αποτέλεσμα είναι
που είναι πολύ σημαντικό για μένα, οι 2 ώρες προπονήσεις. Προτιμώ να έχω 2 ώρες προπονήσεις ώστε να μπορέσω τα παιδιά να τα βγάλω μια σωστή προπόνηση έτσι όπως πρέπει, και για να μπορέσω να έχω και εξέλιξη σε αυτό που κάνω. Το να κάνω ας πούμε προπόνηση σε παιδιά τέτοιες ηλικίες που χρειάζονται περισσότερη δουλειά και να διασπάσω ας πούμε την ομάδα μου να τα κάνω 12-12 σε μία ώρα, δεν το κάνω γιατί νομίζω ότι δεν κερδίζω κάτι από αυτό. Μιχάλη, εντάξει, είπαμε ποιος είναι ο Μιχάλης ο Χριστοφορίδης. Μέσα από αυτά τα προβλήματα, μέσα από αυτές τις δυσκολίες, μπορεί να βγει κάτι καλό? Γιατί ακούμε όλους τους συλλόγους ότι δεν υπάρχουν γήπεδα, δεν υπάρχουν οι ώρες που για ένας προπονητής θέλει πραγματικά να προσθέσει. Όλοι έχουν, Γιώργο, μπορούμε όμως να ελπίζουμε ότι θα βγει κάτι καλό. Όλοι έχουν δίκιο. Ο καθένας όμως κρίνεται από τα αποτελέσματά του. Αυτό θα φανεί. Σίγουρα κάποιοι είχαν τις ευκαιρίες τους παλιότερα, ας πούμε, νομίζω ότι είχαν και περισσότερες ώρες όταν ήταν λιγότεροι σύλλογοι. Όλοι, γι' αυτό λέω, θα κριθούμε από τα αποτελέσματά μας. Και εγώ θα κριθώ από αυτό το πράγμα. Αν, ας πούμε, ο σύλλογός μου, όπως και σου είπα, έχω ένα στόχο. Αν δω ότι δεν μπορέσω να φτάσω αυτό το στόχο που θέλω, θα φανεί. Δεν μπορεί να κρυφτεί. Αυτό θα φανεί από τη δουλειά του καθενός. Εγώ πιστεύω και γι' αυτό το κάνω ότι σίγουρα μπορεί να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Μπορεί να βγει αποτέλεσμα. Μπορεί να βγει ένα. Γιατί υπάρχει το ταλέντο στην πόλη της Κοζάνης. Να ξέρετε ότι το ταλέντο που υπάρχει στην πόλη της Κοζάνης συνολικά, σε όλους τους συλλόγους που έχω δει, δεν υπάρχει σε άλλες πόλεις. Έχουμε, και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, έχει γίνει μια χαρτογράφηση των προπονητών και με όλες τις πόλεις της Ελλάδος και κοιτάνε παραδοσιακά ποιες πόλεις έχουν δώσει αθλητές του βόλεϊ. Μέσα λοιπόν στους αθλητές που έχουν βγει και που βγάζει ταλέντα είναι η Κοζάνη. Και αυτό πρέπει να μας θυμάει ιδιαίτερα αυτούς που ασχολούμαστε με το βόλεϊ και να καταλάβουμε ότι το ταλέντο υπάρχει. Από εκεί και πέρα το τι λείπει, λείπουν αρκετά πράγματα. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ας πούμε στην πόλη μας έχουν δώσει κάποιοι άνθρωποι περισσότερη βαρύτητα σε κάποια άλλα αθλήματα. Η προβολή που έγινε με την εθνική ομάδα τώρα τελευταία με τα παιχνίδια αυτά που είχαμε, που είχαμε τη χαρά όλοι να απολαύσουμε τέτοια παιχνίδια σε υψηλό επίπεδο, νομίζω ότι βοήθησε το άθλημα μας πολύ και θεωρώ ότι έχει δώσει μία όθηση ώστε να μπορέσουν αργότερα να βγάλουμε αυτά τα παιδιά και σε ένα επίπεδο εκεί που θέλει να τα δει ο κάθε προπονητής. Δηλαδή σε κάποιες καλύτερες ομάδες, σε κάποιες ομάδες αναγνωρισμένες και τα παιδιά να μπορέσουν κάποια στιγμή πέρα, γιατί όταν ξεκινάει ένα παιδί, ξεκινάει στο στάδιο της διασκέδασης, της ευχαρίστησης, αλλά από εκεί και πέρα όταν ο προπονητής διαπιστώνει ότι υπάρχει και το ταλέντο, είναι καλό αυτά τα παιδιά να έχουν συνέχεια και να μην μένουμε στο στάδιο της διασκέδασης και της ευχαρίστησης. Ας ζωρίσουμε λίγο την κατάσταση και να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να έχουν μια ευκαιρία από την πόλη της Κοζάνης να έχουν και μια διέξοδο προς τον αθλητισμό. Ένας γονέας από ποια ηλικία μπορεί να φέρει ένα παιδάκι? Από 6 χρόνων. Από 6 χρόνων. Από 6 χρόνων, ναι. Νομίζω είναι μια καλή ηλικία τόσο ώστε να γνωρίσει τις βάσεις του αθλήματος, να διασκεδάσει μέσα από αυτό και αργότερα μελλοντικά το παιδί θα φανεί. Πού μπορεί να σας βρει ένας για να ζητήσει πληροφορίες? Και εμείς στη σελίδα μας στο Facebook σαν Οδυσσέας Κοζάνης, το οποίο υπάρχει, αλλά και εκεί μέσα μπορεί να βρει κάθε πληροφορία που θέλει, το κινητό μου τηλέφωνο, να μιλήσει, να επικοινωνήσει μαζί μου και από εκεί και πέρα να συνοηθούμε να. Και κλείνοντας, να πούμε και δύο λόγια για το πρόγραμμα κοινωνικής ευαισθησίας που ξεκίνησε με δική σου πρωτοβουλία. Με δική μου πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα?
Και μάλιστα το Δεκέμβριο θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός. Ναι. Αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη φιλοσοφία ότι το κάθε παιδί της πόλης πρέπει να έχει δικαίωμα στον αθλητισμό. Αυτό το πρόγραμμα, όπως και το έχουμε διαφημίσει και πολλοί ξέρουν, αναφέρεται κυρίως σε γονείς που είναι και οι δύο άνεργοι. Οπότε, αν μας ακούν και κάποιοι γονείς αυτή τη στιγμή, γίνεται μια προσπάθεια η οποία θα ολοκληρωθεί τα Χριστούγεννα. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να μιλήσουμε και σε λεπτομέρειες και σε περισσότερα πράγματα. Με δικιά μου πρωτοβουλία, γιατί πιστεύω ότι και σε αυτά τα παιδιά μέσα υπάρχει το ταλέντο. Πέρα από το ταλέντο όμως, θέλουν να δώσουν και την ευκαιρία τόσο στο να έρθουν αυτά τα παιδιά στον αθλητισμό, όσο και να μπορέσουν να ξεφύγουν από την κατάσταση που επικρατεί και να έχουν και αυτά μία διέξοδο και μία ευκαιρία μέσω του αθλητισμού. Πιο εμπεριστατωμένα θα μιλήσουμε όταν θα κλείσει αυτό το πρόγραμμα. Βεβαίως. Το Δεκέμβριο μας είπες. Το Δεκέμβριο, ναι. Αυτό που θέλω να κάνω σαν παρέμβαση τώρα, έτσι παρένθεση, είναι ότι αυτή η προσπάθεια βέβαια ξεκίνησε από μένα, αλλά η μεγάλη στήριξη έρχεται από τους χορηγούς μας. Ναι, γιατί πρέπει να υπάρχουν και χορηγούς για να στηριχτεί τέτοια προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια δυστυχώς για μας ακόμα σαν Οδυσσέας Κοζάνης δεν μπορούμε να την υλοποιήσουμε από μόνοι μας. Εκεί ήρθαν και μας βοήθησαν και είναι μεγάλη τιμή και νιώθω πολύ υπερήφανος που έχω καταφέρει αυτή τη στιγμή να έχω κάποιους χορηγούς που μας βοηθάνε σε αυτή την προσπάθεια και ευελπιστώ να υπάρχει συνέχεια του προγράμματος και για τα επόμενα χρόνια και να μπορέσουμε να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά και στον αθλητισμό και στο σύλλογό μας και να μπορέσουμε να τα δώσουμε. Για να επαναλάβουμε ότι είναι να μπορούν να εγγραφούν δωρεάν. Αν χωρίς να έχουν είναι άνεργοι. Και οι δύο γονείς. Έτσι ακριβώς. Γιατί όπως είπες και εσύ, πραγματικά και μέσα από αυτά υπάρχουν, μέσα από αυτά και αυτά τα παιδιά υπάρχουν ταλέντα και ίσως επειδή δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα έτσι σχολεία. Ξέρουμε τις εποχές που είναι. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια γιατί όλοι οι Έλληνες βιώνουν τις δυσκολίες της εποχής και ήταν μια πρωτοβουλία που θέλουμε τόσο τα παιδιά όσο το ταλέντο τους όσο και να μπορέσουμε να προσφέρουμε κι εμείς από την παιδιά μας ένα κοινωνικό έργο. Εμείς, Μιχάλη, θα τα ξαναπούμε όταν θα κλείσει αυτό το πρόγραμμα. Βεβαίως. Πιο εμπεριστατωμένα. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό κουράγιο στην προσπάθεια που κάνεις. Και πιστεύω να τα καταφέρεις και εύχομαι να τα καταφέρεις. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο με την Δόξα Μικροκάστρο. Δεύτερο μέρος της εκπομπής και μαζί μας η Δόξα Μικροκάστρο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της ομάδας, τον Χρήστο τον Παπαϊωάννου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστο. Τον προπονητή και τερματοφύλακα χρόνια, τον Κώστα τον Χατζή. Γεια σας, Κώστα. Και τους δύο αρχηγούς, τον Στέφανο τον Τσούκρα και τον Θόδωρο τον Νανιάκα. Γεια σας. Καλησπέρα. Θα τα πούμε εδώ πέρα, θα δούμε τους στόχους, τις φιλοδοξίες. Να ξεκινήσουμε εδώ από τον πρόεδρο. Γνώρισέ μας τη Δόξα Μικροκάστρο. Από πότε στο προσκήνιο αυτή η ομάδα? Η Δόξα Μικροκάστρο ιδρύθηκε επίσημα το 1970. Είμαστε ένα από τα, νομίζω, 10, λιγότερα από 10 σωματεία της ΕΠΣ Κοζάνης που αγωνίζονται αδιάλειπτα από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα, χωρίς συγχωνεύσεις, αλλαγές ονομάτων κτλ. Με την αρχική τους μορφή δηλαδή. Αυτή τη στιγμή αγωνιζόμαστε στη Β' κατηγορία. Έχει αγωνιστεί και στην Α' αρκετά χρόνια. Ναι, από την ίδρυσή της, αμέσως από το δεύτερο χρόνο, η ομάδα που αγωνίστηκε μόνο μια χρονιά στη Β' κατηγορία της ενωμένης τότε ΕΠΣ Δυτικής Μακεδονίας. Αμέσως τον επόμενο χρόνο ανέβηκε από τη Γ' στη Β' και αμέσως στην Α'. Αγωνίστηκε για μια δωδεκαετία στην Α' κατηγορία. Στα μέσα της δεκαετίας του 80 έπεσε στη Β', όπου και αγωνίστηκε. Για μια διετία αγωνίστηκε στη γάμα κατηγορία μόνο το 89-90 και έκτοτε είμαστε στη Β' κατά κύριο λόγο. Με δύο φορές ανακηρυχθήκαμε πρωταθλητές από τη Β' στην Α', το 2005 που μείναμε και δύο χρόνια στην Α', το 2009 πάλι που αντέξαμε μόνο ένα χρόνο,
Και από τότε είμαστε στην Β' κατηγορία. Τα 3-4 τελευταία χρόνια έχουμε αλλάξει όμιλο. Από τον όμιλο της Κοζάνης πήγαμε στον όμιλο της Πτολεμαϊδας. Όπου και εγώ μας τον ονομάστε και σήμερα. Μιλάς και βλέπουμε την ιστορία της, της Δόξας σε φωτογραφίες. Φωτογραφίες που μας τις έστειλαν από την Δόξα Μικροκάστρο, από την ομάδα. Η δική σου πορεία ποια ήταν, η δική σου σχέση με το ποδόσφαιρο? Όπως οι περισσότεροι στο χωριό, ξεκίνησα από τα παιδικά που είχαμε εκείνα τα χρόνια. Ήσουν ο ποδοσφαιριστής. Ναι. Ξεκίνησαν από τότε. Ποδοσφαιριστής, ναι. Ποδοσφαιριστής για περίπου 20 χρόνια και τώρα είμαι μέλος της διοίκησης. Όπως και οι περισσότεροι που είναι στη διοίκηση έχουν υπηρετήσει σαν ποδοσφαιριστές. Πόσο χρόνο είναι στη διοίκηση? Εγώ είμαι τον τρίτο χρόνο τώρα. Έχεις δίπλα άτομα που σε βοηθάει να θες να μας πεις τη διοίκηση? Ναι. Είμαστε μια δεκαμιλής διοίκηση φέτος. Είναι ο Χρήστος ο Γκαραγκούνης, ο Θόδωρος ο Ζάχος, εγώ, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Γιώργος ο Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Καλπατσέκας, ο Μανώλης Σούτης, ο Γιώργος ο Τζίλιας και ο Δημήτρης Ζαγκουντίνος. Όλοι είναι παλιοί παίχτες, κυρίως νεαρής ηλικία και ο Γιώργος Τριανταφύλλου, μην ξεχάσεις τον Γιώργο. Είναι τύχη για ένα χωριό απομακρυσμένο από το κέντρο, έτσι, να έχει τόσα άτομα και να ασχολούνται. Ναι, κοιτάξτε, στόχος και σκοπός της ομάδας είναι να υπάρχει ομάδα στο χωριό. Θεωρούμε ότι η ομάδα είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ζωής στο χωριό και πρέπει να υπάρχει. Πάντα στηριζόταν στις ειδικούς της παίχτες και ο κύριος λόγος που δεν μπορέσαμε να κατηθούμε στην Α κατηγορία ήταν αυτός, ότι διάφορες υποχρεώσεις και δεν επέτρεψαν σε εμάς να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας στην Α κατηγορία. Υπάρχουν σίγουρα προβλήματα οικονομικά. Αν μία φορά υπάρχουν προβλήματα σε ομάδες που είναι κοντά στο κέντρο, κοντά στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα, όσο πιο απομακρυσμένα είναι τα μέρη, τα χωριά, τα προβλήματα δεκαπλασιάζονται. Τι κάνει η διοίκηση για να τα φέρει η βόλτα? Πολλή δουλειά, οργάνωση, τρέξιμο? Νομίζω τα προβλήματα είναι αυτά που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ομάδες. Τα οικονομικά που είναι πολύ δύσκολα. Και ταξίδια αρκετά. Ταξίδια δεν. Τα μέρη της διοίκησης αυτό κάνουν. Βάζουν τα αυτοκίνητά τους, καλύπτουν πολύ μεγάλη προσωπική εργασία, κόπο την ομάδα. Ένα χωριό μικρό σχετικά. Ναι, 500 κάτι. Είναι κοντά, ο κόσμος βοηθάει. Έχουμε σταθερό ως κοινό σε κάθε αγώνα. Δεν έχουν παράπονο σε αυτό το σημείο. Μας βοηθάει. Είναι εκεί. Επειδή μας αρέσουν λίγο τα στατιστικά, κάτω από 50 φιλάθλους δεν πέφτουμε. Και πλέον. Όχι μόνο τα στατιστικά σας αρέσουν, βλέπουμε ότι παρουσιάζεται μια πολύ οργανωμένη ομάδα με το βίντεό σας, με την κάμερά σας σε κάθε αγώνα. Εντάξει, δεν το έχουν και πολλές ομάδες αυτό. Και αυτό από... Μεράκι, δεν γίνεται ότι υπάρχει μεράκι. Χρήστο, αυτό θα θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ νομίζεις οι ομάδες έχουν αρκετές ομάδες στο Βόλο. Είναι καλό να υπάρχουν τόσες ομάδες ή θα ήταν καλύτερο να υπήρχαν λιγότερες και πιο δυνατές ομάδες? Κοιτάξτε, το Βόλο είναι περιοχή που έχει πολλούς ποδοσφαιριστές. Δεν προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να είναι λίγες οι ομάδες. Γιατί ακόμη και στη Γάμα πρέπει να κρατηθεί κάποια ομάδα και να μπορούν να συμμετέχουν παιδιά που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις άλλες κατηγορίες. Αυτό που κάνουμε και εμείς αυτή τη στιγμή, όπως είπα και πριν, πάντα οι ομάδες στηριζόνται στους δικούς τους παίκτες. Αυτή τη στιγμή είναι οι συγκυρίες τέτοιες και οι ηλικίες των παιδιών που εμείς σαν μικρόκους δεν μπορούμε να στηρίξουμε μόνοι μας την ομάδα. Πάντως τα παιδιά είναι από την περιοχή όμως, έτσι και από το χωριό. Ναι, χαρακτηριστικά θα σας πω ότι είμαστε 12 παιδιά από το χωριό, είναι 10 από τη Σιάτιστα, 2 από το Καλονιάρι και 1 από τη Γαλατινή. Είναι κοντά τα παιδιά. Ο στόχος και οι φιλοδοξίες ποιες είναι? Εντάξει, εμείς μας ενδιαφέρει και πρώτα να υπάρχει ομάδα, να έχουμε την ομάδα μας, να αγωνιζόμαστε, να έχουν τη φίλη πληροφορία στο γήπεδο, τα παιδιά, τα νέα να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, γιατί οι περισσότεροι είναι ένα μέρος οικογενειακής παράδοσης.
όλοι είχαν πρώτο βαθμό συγγένειες, περισσότεροι είχαν πατέρα που έπαιρνε, που έχει αγωνιστεί στην ομάδα. Σε λίγο καιρό ψάχναμε και τον τρίτης γενιάς ποδοσφαιριστή, ποιος θα είναι. Τα ευχόμαστε να έχουμε εμείς τη δύναμη για να συνεχίσουμε. Να περάσουμε και στον προπονητή, τον Κώστα τον Χατζή. Προπονητή στη Δόξα, πόσο χρόνο, πόσο καιρό? Έκτος χρόνος, από το 2000. Η καταγωγή σου είναι από το μικρόκαστρο, ναι. Θες να μας πεις, για να γνωρίσει και ο κόσμος και οι νεότεροι ιδίως, ποιος είναι ο Κώστας Χατζής, πού έχει παίξει ποδόσφαιρο? Ξεκίνησε από το Δόξα Μικρόκαστρο το 1985. Τα πήγα στο Μακεδονικό Σιάτισσα το 1988. Το 1994 στο Νεορδαϊκό. Μετά στο 1997 η Καστοριά. Και ξαναγύρισα στην Πτολεμαϊδα άλλα 3 χρόνια μετά, που είχε γίνει συγχώνευση με την Πτολεμαϊδα ΕΕ. Και Γαλατινή 8 χρόνια. Πολλά χρόνια σε Και το 2000 στο χωριό ξανά, σαν προπονητής και παίχτης. Από το 2000 είσαι στο χωριό? Ναι, από το 2000 μέχρι τώρα προπονητής και παίχτης. Ξεκίνησα. Αυτό προπονητής και παίχτης, αυτό το προπονητής σκέφτεσαι να το συνεχίσεις ή πήρες θεσιακά ή θέλεις να το προχωρήσεις? Όχι, να το... δεν έχω σκοπό, για το χωριό, για να βοηθάω τα παιδιά στο χωριό, για την ομάδα δηλαδή το χωριό. Πώς κρίνεις την έως τώρα πορεία της ομάδας? Φέτος εντάξει, ως τώρα δεν είναι και πολύ καλή, εντάξει νωρίς είναι ακόμα, πιστεύω όμως στην πορεία θα βρούμε το ρυθμό μας. Το φετινό πρωτάθλημα είναι δύσκολο? Βλέπεις ομάδες πιο δύσκολες από άλλες χρονιές? Εντάξει, η κατηγορία η δικιά μας τώρα, ο όμιλος του Πτολεμαϊδες είναι πιο δύσκολος από τον άλλο. Δηλαδή έχει καλές ομάδες. Όλοι οι παίχτες είναι πιτσιρικάδες δηλαδή. Κώστα, υπήρξες ποδοσφαιριστής, όπως είπες, ευρωδαϊκό, ναι, και τώρα προπονητής. Η φιλοσοφία σου και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζεις είναι οι ίδιες? Εντάξει, ποδοσφαιριστής έχει, αλλά σαν προπονητής είναι πιο δύσκολα, γιατί έχεις να κάνεις με 20 παίχτες. Τώρα σαν παίχτες είσαι εσύ ο εαυτός σου. Τώρα τι απόδοση θα έχεις, πώς θα ανταποκριθείς μέσα. Είναι πιο αγχωτικό το να είσαι προπονητής, ναι, από το ποδοσφαιριστής. Ναι, ναι. Το παιχνίδι που πέρασε ποιο ήταν στο Σπύργο? Παίζαμε στο Σπύργο με τον Πρωτοπόρο, χάσαμε 3-0. Εντάξει, είχαμε μια καλή παρουσία στο... Παρόλο τις ελλείψεις που είχαμε, πήγαμε καλά. Το παιχνίδι που έρχεται? Το παιχνίδι που έρχεται παίζουμε το να τρώμε το Πτολεμαϊδας. Είναι δύσκολη ομάδα και αυτή. Δύσκολη, γι' αυτή τρίτη είναι. Το ρόστερ από πόσα παιδιά αποτελείται? Η ομάδα έχει κοντά στους 22 παίχτες. Και προπονήσεις γίνονται? Προπονήσεις, δύο προπονήσεις. Δύο προπονήσεις. Υπάρχει συμμετοχή, εντάξει, σίγουρα το τα παιδιά. Το πρόβλημά μας, αυτό είναι το μειονέκτημα, δηλαδή ότι δεν υπάρχει συμμετοχή. Γιατί οι περισσότεροι παίχτες δουλεύουν, εντάξει, οι μικροί έρχονται. Αλλά οι μεγάλοι έχουν δουλειές, δεν. Υποχρεώσεις. Δηλαδή, μία προπόνηση την Πέμπτη την κάνουν όλοι πριν τον αγώνα. Τώρα χρειάζεται να πούμε, να περάσουμε λίγο και στους παίχτες. Ο Στέφανος ο Τσούκρας, πιο παλιός στην ομάδα. Πόσο χρόνο είσαι? 25. Σε ποια θέση αγωνίζεσαι? Center back και στο κέντρο. Στην ομάδα πόσο χρόνια είσαι? Είμαι αρκετά χρόνια. Που τα παιδικά. Έχεις παίξει ποδόσφαιρο σε άλλη ομάδα? Είχα πάει για ένα διάστημα στο Μακεδονικό Σιάτισσας, αλλά δεν είχαν βολεύσει συγκυρίες και έφυγα. Πώς κρίνεις τη μέχρι τώρα πορεία σου στην ομάδος, στο πρωτάθλημα? Μπορείς να πας καλύτερα, χάθηκαν κάποιοι βαθμοί που μπορούσε να δεις? Εντάξει, ναι, χάσαμε αρκετούς βαθμούς σε κάποια μάτς που σχεδόν τα είχαμε δικά μας, όπως με την Νεάπολη και το Καριχώρ που κερδίζαμε 2-0 και 0-2. Εντάξει, δυνάμεις και τέτοια μετά μείναμε και ισοφαριστήκαμε, χάσαμε βαθμούς που εντάξει, έπρεπε να τους κερδίσουμε. Η συνεργασία με τον προπονητή? Άψογη. Πού να πει και αλλιώς? Όχι, όχι. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Την αλήθεια, έτσι. Σαν φίλοι. Καταγωγής από το Μικρόκαστρο. Μικρόκαστρο. Και μας έλεγες εδώ στο διάλειμμα ότι από ποδοσφαιρική οικογένεια. Ναι, ο πατέρας μου και ο ένας αδερφός. Ήταν μακεδονικός Σιάτιστας. Μακεδονικός Σιάτιστας, ναι. Σε Δέλτα Εθνική. Και εμείς πήραμε πατήματα και παίζουμε κι εμείς, γιατί μας αρέσει κιόλας.
Αλλιώς, άμα δεν μας άρεσε, δεν θα έπαιζα. Πώς βλέπεις τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Εντάξει, ωραία είναι. Δύσκολη είναι. Προσπάθεια θέλει. Φόδωρε, εσύ πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 21 χρονών. Εσύ τι θέση αγωνίζεσαι? Εγώ είμαι αμυντικός, center back, όλες τις θέσεις άμυνας παίζω. Και δεξί back και αριστερό και εξάρι παίζω. Είσαι χρόνια στην ομάδα? Από μικρό παιδί. Από μικρό, δεν έχεις παίξει? Σε αυτή την ομάδα μεγάλωσα. Γέννημα θρέμα. Ναι, ναι. Έχεις 21, έχεις βλέψεις να πας και φιλοδοξία κάπου σε ψηλότερες κατηγορίες? Ο κάθε παίχτης έχει κάποιες βλέψεις να φύγει παραπάνω, αλλά είναι λίγο δύσκολες εποχές πλέον και δεν βολεύουν τα πράγματα για να φύγεις παραπέρα. Αυτό πιστεύω. Η γνώμη σου για το πρωτάθλημα είναι δική σου? Το πρωτάθλημα είναι πολύ δυνατό φέτος. Πολύ δυνατές όλες οι ομάδες, πολύ ισοδύναμες και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να ανταπεξέλθει μια ομάδα. Και όπως είπε και ο προπονητής, ότι σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες όταν δεν μπορούν να γίνουν προπονήσεις, να έχει για κάθε προπονητή. Είναι πολύ δύσκολο να σχεδιάζεις κάτι, να κάνεις μια προπόνηση και να μην έρχονται τα άτομα, έτσι, λόγω υποχρεώσεων. Ακόμα υπάρχουν λήψεις λόγω υποχρεώσεων επαγγελματικών, οικογενειακών και άλλων, και ακόμα και στους αγώνες. Θέμα. Κοιτάξτε, είμαστε ένα χωριό με τα δικό μας χαρακτήρα, δικές μας ιδιαιτερότητες. Δεν είμαστε ομάδα της πόλης. Επί χρόνια αγωνιζόμαστε στον όμιλο της Κοζάνης, που ήταν οι περισσότερες ομάδες σε μια αντίστοιχη κατάσταση. Εκτός έδρας αγώνες ερχόταν με ελλείψεις. Τώρα ο όμιλος του Τολεμαϊδας που αγωνιζόμαστε τα τελευταία χρόνια μας ανάγκασε και εμάς. Καλό για μας βέβαια, να οργανωθούμε διαφορετικά. Να έχουμε περισσότερους παίχτες, καλύτερη οργάνωση και πιο καλές προπονήσεις, γιατί τα σωματεία της του Β' ομίλου είναι πιο οργανωμένα. Ναι, εσύ, αυτό θα σου πω. Έχεις κάνει και σαν ομάδα, κάνει και στις δύο, και στους δύο ομίλους. Ναι, ναι. Βλέπεις πιο δυνατό τον δεύτερο όμιλο? Πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά. Τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι, και δεν είναι πολλά τα χρόνια που αλλάξαμε κατηγορία, είναι η τρίτη χρονιά. Τρίτος, ναι. Είναι, ο όμιλος του Λεμεδέ είναι πιο δύσκολος, πιο οργανωμένο σωματείο, όπως είπα, καλύτερες εγκαταστάσεις. Αν και είναι περισσότερα τα χιλιόμετρα, είναι η Εγνατία που βοηθάει πολύ. Προχθές, πάμε στους πύργους, κάναμε 180 χιλιόμετρα πυγνέλα. Το ίδιο θα κάνουν και τα παιδιά που θα έρθουν προς το Βόλιο, που θα πάνε και τη Σωτήρη. Είναι δύσκολο, είναι κούραση για τους παίχτες. Αλλά πιστεύω ότι βγήκε σε καλό για την ομάδα. Ανανιωθήκαμε σε ένα βαθμό. Σε ένα βαθμό, ναι, ναι. Ο ανταγωνισμός μας ανέβασε και εμάς. Γιατί πιστεύεις, Κώστα, χρόνια ποδοσφαιριστής, ότι συμβαίνει αυτό, ότι ο πρώτος όμιλος είναι πιο αδύναμος και με τον δεύτερο που είναι πιο δυνατός? Ίσως επειδή είναι οι ομάδες μέσα από την Πτολεμαϊδα, από μια πόλη, αλλά υπάρχει και στα περίχωρα. Πιο δυνατός, εντάξει, είναι λίγο πιο δυνατός ο όμιλος ο Β' της Πτολεμαϊδος. Οι πιο οργανωμένες οι ομάδες κάνουν περισσότερες προπονήσεις. Υπάρχουν και ακαδημίες πολλές. Και ακαδημίες, ναι. Το Λεμαϊδας όλες είναι ακαδημίες εκεί. Και όλοι οι μικροί, όπως είπαμε, κάνουν 3-4 προπονήσεις εβδομάδα. Δεν μπορείς να τους συναγωνιστείς. Δηλαδή, ο άλλος όμιλος, ό,τι και να κάνεις. Με την λήξη του πρωταθλήματος, ποιο θα ήταν η επιτυχία για σένα σαν ομάδα? Τι θα ήθελες να είναι σαν ομάδα? Εμείς έχουμε μια ομάδα που έχουμε παίχτες. Οι παίχτες είναι πολύ καλοί. Δηλαδή για μένα δικούνται οι περισσότεροι παίχτες που παίζουν στη Β' Εθνική, στην ομάδα μας. Δηλαδή για ψηλότερες κατηγορίες. Γιατί τους ξέρω έναν έναν. Εμείς στόχος μας είναι πάντα να σωθούμε πρώτα και να κάνουμε μια καλή πορεία μετά. Αυτός είναι στόχος μας σαν ομάδα. Εντάξει, και το πετυχαίνουμε δηλαδή κάθε χρόνο αυτό. Πρώτα κάτι που θα ήθελες να πεις? Ένα μήνυμα στον κόσμο του Βοήου, εκεί, το Μικρογάσο, το χωριό. Τι να πω. Δυσκολίες, κάτι. Μας έχουν ζητήσει, ειδικά οι παλιπαίκτες, να πούμε κάποια πράγματα. Ξέχασα να πω ότι το χωριό μας θεωρούν πάντα πηγή ποδοσφαιριστών. Ακόμα... Οι παλιοί ποδοσφαιριστές έρχονται κοντά στην ομάδα, να δούμε. Αναλυπώς. Σας είπα ότι η ομάδα είναι κομμάτι της ζωής στο χωριό. Λένε στο χωριό ότι ένα χωριό δεν είναι ούτε πόσο κατοίκους έχει, ούτε τι καταστήματα, τα λοιπά. Είναι το σχολείο,
πολιτιστικό σύλλογο και ομάδα. Έχουμε την τύχη σαν χωρίο μέχρι τώρα να κρατάμε και τα τρία. Είναι θέμα συζήτηση. Πώς παίξαμε, τι κάναμε. Πριν φύγουμε από το γήπεδο, μας παίρνουν τηλέφωνο. Πόσο ήρθαμε, ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν στο γήπεδο. Είναι πάντως κοντά, ενδιαφέρον για την ομάδα. Πολύ, πολύ. Ακόμα και στα μάτς τη γύρω περιοχή στην Νεάπολη που είναι κοντά, Τσοτήλη, Σάτιστα βέβαια που είναι πάρα πολύ κοντά και Γαλατινή. Και οι δικοί μας φίλοι θα πηγαίνουν και πολλοί Σατιστινή έρχονται και αγαπητοί παιδιά από τη Γαλατινή. Αυτός παίζει κύριο λόγο βέβαια γι' αυτό ότι έχουν πολλά παιδιά και από τις γειτονικές πόλεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10 παίχτες από τη Σάτιστα. Είναι αποτέλεσμα των διαχρονικά καλών σχέσεων που είχαμε με τη Σάτιστα και συνεργασίες που έχουμε τα τρία τελευταία χρόνια με το Μακεδονικό. Κάποιοι παίκτες που δεν μπορούν να αποκριθούν στο πρόγραμμα του Μακεδονικού και στις απαιτήσεις του. Υπαρκεί συνεργασία ανάμεσα παίκτων. Ναι, ναι, ναι. Και οι δικοί μας παίκτες, όπως ο Γιάννης ο Τσούκας, αυτή τη στιγμή ο μικρός από το χωριό είναι, παίζει το Μακεδονικό. Και ο Τσούκας ο Χρήστος είναι ο άλλος και από το χωριό είναι αυτός. Ναι, ναι, ναι. Από εμάς ξεκίνησε. Μικρός δεν έπαιξε πολύ στο χωριό, έπαιξε 3 χρόνια. Και στη Γαλατινή έχουν τον Χρήστο Παπαϊωάννου δικό μας. Είναι παίζει εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε υπάρχει αυτή η μετακίνηση των. Θυμάσαι να μας πεις. Θες να μας πεις άτομα που παίχτες που πέρασαν το χωριό. Κοιτάξτε. Ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έπαιξε Α' Εθνική από τον ΟΜΟ Κοζάνης ήταν ο Γιώργος Σιώτης. Που έπαιξε στην Βέρεια. Στη Βέρεια τότε. Είναι, ήταν το χωριό. Περίπου. Αν και δεν πρόλαβε να βγάλει τελείως το χωριό, έβγαλε στη Ζάτση, είναι το χωριό μας όμως. Ο Κώστας Φατζής έχει αγωνιστεί στη Β' Εθνική, ο Τάκης ο Γκαραγκούνης, εντάξει, Δέλτα Εθνική πάρα πολύ μετά. Είναι η σχέση που έχουμε οι παίχτες και οι κάτοικοι του χωριού. Την αγαπάνε την ομάδα, ενδιαφέρονται, βοηθούν αυτοί όσο μπορούν. Δικό μας γήπεδο έχουμε. Με την αρρωγή του Δήμου βέβαια, στη συντήρηση. Αυτό στη συντήρηση βοηθάει ο Δήμος. Βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι. Και τον ευχαριστούμε κιόλας στο Δήμο. Προσπαθούμε εμείς από την πλευρά μας. Έχει αναλάβει τα έξοδα του Δήμου, δηλαδή το κούρεμα. Το κούρεμα, κάποιες επισκευές, συνεργασίες που χρειάζονται. Επισκευές. Ναι, ναι, ναι. Έξοδα, μπογιές. Αυτά είναι δικά μας. Το κούρεμα είναι και το φροντιστή είναι δικό μας. Είναι μέλος της διοίκησης, είναι ο Γιώργος Γορμπατσέκας, που εκτελεί χρέη φροντιστή. Κυπέδο, ό,τι αφορά το κούρεμα και τις εγκαταστάσεις, ο Δήμος είναι δίπλα. Ναι, ναι, ό,τι χρειαστούμε, ναι. Για να μαζευτούν αυτά τα έσοδα, κάποιους χορού, κανένα χορό, έχουμε μια εκδήλωση το 15 Αύγουστο, λίγο κάτι τις διαρκείες που έχουμε, λίγα τα εισιτήρια, το λόγια. Θεμελόγια που κάνουμε, η διοίκηση που συνεισφέρει τα μέλη της διοίκησης πάντα για τις μεταφορές και όχι μόνο, παίχτες που δεν παίρνουν τίποτα. Είναι έτσι. Έτσι. Άμα είναι για την περιοχή, ναι, ναι, δύσκολα είναι ένα σωματείο Β κατηγορίας να αρχίζει να πληρώνει και ποδοσφαιριστές και είναι να αντίθετο στις δυνάμεις μας και στη φιλοσοφία μας. Αυτό. Κώστα, κάτι που θέλεις να πεις? Όχι, συμπλήρωσα κάτι, εντάξει. Έχεις στόχο να καθίσεις και την... αντιχρονιά, θα δεις χρόνια στο μικρόκαστρο. Φαίνεται ότι τα αγαπάς. Βλέπουμε ότι δείχνεις ότι αγαπάς το χωριό σου. Η ζωή μας είναι μέσα στα γήπεδα. 35 χρόνια μέσα στα γήπεδα. Τώρα και προπονητής να είμαι, πάλι θα κατεβαίνω εγώ στο γήπεδο. Δεν υπάρχει, θα τρέχω μόνος μου. Πάντως η διοίκηση δεν σκέφτεται να αλλάξει τον κόσμο του Χαριζιλιού από προπονητή, έτσι. Θέλουμε να περάσουμε τον προπονητή του Όφη, τον. Τον Γκέραντ. Ναι. Παιδιά, εσείς κάτι που ήθελες να πεις? Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Το κλίμα στην ομάδα είναι καλό. Είμαστε μια καλή παρέα. Αυτό μετράει. Είμαστε μια καλή παρέα και είμαστε όλοι δεμένοι. Σε ελεύθερες ώρες ή εκτός γηπέδου μάλλον οι ώρες, ασχολείσαι κάπου, δουλεύεις κάπου? Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο χωριό. Δουλεύω με τα χωράφια, με κάποια ζώα εκεί πέρα ασχολούμαστε. Αυτές οι υποχρεώσεις αφήνουν να πηγαίνεις στις προπονήσεις ή... Βρίσκουμε τον χρόνο και πηγαίνουμε. Nice. Προσπαθούμε, ναι. Ναι, ναι. Εγώ τώρα δουλεύω σύμβαση στην αρχαιολογία για κάποιο καιρό και... Nice. Όσο προλαβαίνουμε πηγαίνουμε προπονήσεις. Αυτές είναι οι δυσκολίες πώς.
Ναι, και το πρόγραμμα του προπονητή προσπαθεί να. Οι προπονήσεις γίνονται αργά. 7 ώρα γίνονται. Προλαβαίνουν να τελειώσουν περισσότερες τις δουλειές του. Υπάρχουν και φωτισμοί. Ναι, υπάρχει και φωτισμός. Υπάρχουν. 7 η ώρα προλαβαίνεις. 7 η ώρα τι να κάνεις νύχτα να δουλέψεις. Μπορείς, άμα θες, να έρθεις να κάνεις προπονήσεις. Είναι πολύ σημαντικό και αυτές οι προσπάθειες που γίνονται ιδίως από, είπαμε, από ομάδες απομακρυσμένες να έχουν και ανταπόκριση και να φαίνονται. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση. Ήδη συνεργαζόμαστε με τα βίντεο, κάνουμε γνωστό τη Δόξα Μικροκάστρου, γνωρίζουν και οι ποδοσφαιριστές. Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην ομάδα. Ο Κώστας είναι, και 46 ετών, που δεν έχει. Δεν χρειάζεται και δεν χρειάζεται και φέτος. Μπορεί να χρειάζεται και πέρυσι. Άλλος είσαι, ο πρόεδρος που έπαιξε χθες όλο τον αγώνα. Έπαιξε σχεδόν. 39, ο Χρήστος Καραγκούνης που είναι και αυτός 39, 40. Αυτή είναι η μεγαλύτερη. Μικρότερος. Ο Γιώργος Τζίλας είναι. Αυτός θα πρέπει να θεωρηθεί ο Γιώργος στα 36 του ο μεγαλύτερος, γιατί είναι βασικός σε όλους τους αγώνες. Αυτός είναι. Τραβάει μπροστά. Τώρα εμείς για τα στατιστικά μπαίνουμε σαν μεγαλύτερη. Είσαι γεμάτος στο στατιστικό εσύ. Μικρότερος είναι ο Ραφαήλ. Είναι 15 χρονών. Ο Ραφαήλ Κοπυρτίδης, καταγωγή από το χωριό. Αγωνιζόταν στις Ελπίδες ΣΑΕΚ. Φέτος ήρθε στο χωριό. Αυτός είναι και ο συνομήλικος είναι και ο Δημήτρης Σελέτης από τη Σάτιστα. Και από το χωριό μικρότερος είναι ο Θόδωρος. Ωραία. Κάτι άλλο που θα θέλατε να τονίσετε? Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εμείς θα είμαστε εδώ να βλέπουμε τις σκηνές σας, να μας δείτε, να μας τροφοδοτείτε και με τα βίντεο σας και να κάνουμε, είπαμε, γνωστό σε όλη την Δυτική Μακεδονία το Μικρόκαστρο. Αξίζει. Τι θέλετε, παιδιά, σας? Όχι, συνεχίζετε. Αξίζει τον κόπο. Είπαμε, ο ερεσιτέχνης παράγοντας, ο ερεσιτέχνης ποδοσφαιριστής, ο ερεσιτέχνης προπονητής, αξίζει πολλά μπράβο και πολλά συγχαρητήρια. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζούμε, έτσι. Καλή επιτυχία, υγεία εσείς, παιδιά, πάνω απ' όλα, και οι φιλοδοξίες και οι στόχοι σας να εκπληρωθούν. Στακέραιο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί. Περνάμε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης αλλά και των γειτονικών νομών. Να περάσουμε πρώτα να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης. Γκολ και θέαμα είχαμε. Εύκολο απόγευμα για την πρωτοπόρο στη βαθμολογία ΑΕΠ, η οποία νίκησε την Ανοκόμη 3-0 και κράτησε τη διαφορά ασφαλείας από τη δεύτερη στη βαθμολογία ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που πέρασε και από την δύσκολη έδρα της Γαλατινής με το αγγλικό 3-4. Άξια θαυμασμού, η τρίτη στη βαθμολογία Χαραυγή πέτυχε νέα νίκη, αυτή τη φορά επί του μακεδονικού Κοζάνης, με 3-1 και τον προσπέρασε στη βαθμολογία. Εύκολο απόγευμα είχε και ο Εθνικός Βατερού με το εμφατικό διπλό 3-6 που πήρε μέσα στην Εράτηρα των πολλών αγωνιστικών προβλημάτων. Κοζάνη και Σιάτιστα μοιράστηκαν βαθμούς και απομακρύνθηκαν ακόμη περισσότερο από την κορυφή. Συνεχίζει την ανωδική του πορεία το Βελβεντό. Το Σάββατο πέτυχε δύσκολη νίκη στην έδρα του με σκορ 2-1 κόντρα στην Νεανή. Λευκή ισοπαλία στην Πτολεμαϊδα μεταξύ της Αναγέννησης και του ΠΑΟ Κύλων. Διπλό στην εκπνοή με σκορ 2-3 πήραν τα Σέρβια μέσα στο Μαυροδένδρι με αντίπαλο την ΑΕ Καλαμιάς και ξεκόλλησαν από τις τελευταίες θέσεις. Να δούμε τα αποτελέσματα. 10η αγωνιστική, ΑΕΠ Καραγιανίων Ανοκόμη 3-0, Βελβεντό Αλιάκο Νεανής 2-1, Αναγέννηση Εράτηρας Εθνικός Βατερού 3-6, Κοζάνη Μακεδονικός Σιάτιστας 0-0, Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής Μακεδονικός Κοζάνης 3-1, Γαλατινή ΑΕΚ Κοζάνης 3-4, ΑΕΚ Καλαμιάς Τιτών Σερβίων 2-3, Αναγέννηση Πτολεμαϊδας ΠΑΟ Κύλων 0-0. Στην βαθμολογία, πάντα πρώτη η ΑΕΠ Καραγιανίων 28 βαθμούς, 4 βαθμούς πιο πίσω η ΑΕΚ Κοζάνης με 24, η Χαραυγή στους 20, Μακεδονικός Κοζάνης 19 βαθμούς, Εθνικός Βατερού 17, Βελβεντό 16, Κοζάνη και Μακεδονικός Σιάτιστα στους 15 βαθμούς, η Γαλατινή στους 13, ΠΑΟ Κύλων 12 βαθμούς, Αναγέννηση Πτολεμαϊδας 11, Τιτάν Σερβίων 10 βαθμούς, Αλιάκο Νεανής 8, Αναγέννηση Εράτηρας 7, η Άνω Κόμη στους 5 βαθμούς και τελευταία η ΑΕΚ Καλαμιάς
με 2 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, Ανοκόμη Αλιάκου Νιάνης, Εθνικός Βατερού ΑΕΠ Καραγιαννίων, Μακεδονικός Σιάτιστας Βελβεντό, Μακεδονικός Κοζάνης Αναγέννηση Εράτηρας, ΑΕ Κοζάνης Κοζάνη, Τιτάν Σερβίων Μέγας Αλέξανδρος Καραβλής, ΠΑΟ Κύλων Γαλατινή, Αναγέννηση Πτολεμαΐδας ΑΕ Καλαμιάς. Στην δεύτερη κατηγορία, με νίκες προχώρησαν οι πρωτοπόροι στον πρώτο όμιλο. Οι ακρίτες οδηγούν την κούρσα με τη Λευκόβρηση σε απόσταση αναπνοής. Πετρανά, Πρωτοχώρη, Πλατανόρεμα πήραν τα διπλά και κρατούν επαφή με την κορυφή. Να δούμε τα αποτελέσματα. Ένατη αγωνιστική, ΑΟ Κρόκου, Κένταυρος Πρωτοχωρίου 05, Αναγέννηση Λιβαδερού, Κεραυνός Πετρανών 03, Καριδίτσα, Ερμής Πλατανορέματος 1-3, Δόξα Λευκόβρησης, Αγία Παρασκευή 2-1, Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης, Αναγέννηση Αργύρου 3-3, Ακρίτες Κοζάνης, Πρόοδος Μεταξά 4-0, Έλατος Ελάτης ΑΕ Κρανιδίων 2-0. Στη βαθμολογία, η Ακρίτες Κοζάνης 24 βαθμούς, Δόξα Λευκόβρησης στους 23, Κεραυνός Πετρανών 20, Κένταυρος Πρωτοχωρίου και Ερμής Πλατανορέματος 18 βαθμούς, ΑΕ Κρανιδίων 14, ΑΟ Κρόκου στους 13, ο Έλατος Ελάτης 12 βαθμούς, Αναγέννηση Αργύρου 9, Αναγέννηση Λιβαδερού 7 βαθμούς, Πρόοδος Μεταξά 6, ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής στους 5 και 4 βαθμούς η Καριδίτσα και οι Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης. Επόμενη αγωνιστική, η 10η, Αναγέννηση Λιβαδερού ΑΟ Κρόκου, Κένταυρος Πρωτοχωρίου Καριδίτσα, Κεραυνός Πετρανών, Δόξα Λευκόβρησης, Ερμής Πλατανορέματος, Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης, ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής, Ακρίτες Κοζάνης, Αναγέννηση Αργύρου, ΑΕΚ Κρανιδίων, Πρόοδος Μεταξά, Έλατος Εράτης. Στον δεύτερο όμιλο συνεχίζουν να κρατάνε την πρώτη θέση οι πύργοι με τη νίκη τους επί της Δόξας Μικροκάστρου. Το συγκρότημα του Τάσου Αραμαδανίδη δείχνει ως τώρα πολύ σοβαρό και ένα από τα μεγάλα φαβορή για την άνοδο. Στην δεύτερη θέση ισοβαθμούν Τσορτίλη και Ατρόμητος που πέρασαν με επιτυχία τα εμπόδια της Κοζάνης 2004 και του Καριοχωρίου. Στην τέταρτη θέση ο Ηρακλής Πτολεμαΐδας μετά και το δύσκολο διπλό μέσα στην Ασβεστόπετρα. Μεγάλο διπλό που το κρατάει σε επαφή με τις πρώτες θέσεις και για το Βόλιο μέσα στο δυνατό Ελίσποντο. Ένατη αγωνιστική, δράση του Τελείου Κοζάνη 2004-3-1, Ερμής Ασβεστόπετρας, Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας 1-2, Πολυνίκης Πτολεμαΐδας, Μέγας Αλέξανδρος Άλβασας 0-3, Ελπίδες Ελισπόντου, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου 0-1, Ηρακλής Κρυόβρησης, Πρόοδος Κομνηνών 2-1, Ατρόμητος Πτολεμαΐδας, Βέρμιο Καριοχωρίου 4-1 και Δόξα Βερμίου Πύργων, Δόξα Μικροκάστρου 3-0. Στη βαθμολογία, Δόξα Βερμίου Πύργων 21 βαθμούς, Δράση Τσοτιλίου και Ατρόμητος Τουλεμαΐδας στους 20, Ηρακλής Τουλεμαΐδας 17 βαθμούς, η Ακαδημία Βοΐου 16, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 14, Ηρακλής Κρυόβρησης 13, Ερμής Ασβεστόπετρας στους 12, Ελπίδες Ελισπόντου και Πρόοδος Κομνηνών 11, Δόξα Μικροκάστρου, Βέρμιο Καριοχωρίου 9, Κοζάνη 2004 3 βαθμούς και ο Πολυνίκης Πτολεμαΐδας στους μείον 3 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, Ερμής Ασβεστόπετρας Δράση Σωτηλίου, Κοζάνη 2004 Πολυνίκης Πτολεμαΐδας, Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας Ελπίδες Ελισπόντου, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας Ηρακλής Κρυόβρησης, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου Δόξα Βερμίου Πύργων, Πρόοδος Κομνηνών Βέρμιο Καριοχωρίου, Δόξα Μικροκάστρου Ατρόμητος Πτολεμαΐδας. Στην τρίτη κατηγορία, αίτητος και με έναν αγώνα λιγότερο, συνεχίζει ο Περδίκας περνώντας με το εμφατικό διπλό 1-7 μέσα στην Κεσαριά. Στην κορυφή και ο ΕΑΣ Μικροβάλτου καθάρισε στο δεύτερο ημίχρονο 2-0 τον Εθνικό Πτολεμαΐδας. Οι Δαναοί είχαν το προγραμματισμένο τους ρεπό. Να δούμε τα αποτελέσματα. Πέμπτη αγωνιστική, ΑΕ Κεσαριάς ΑΕ Περδίκα 1-7, ΕΑΣ Μικροβάλτου Εθνικός Πτολεμαΐδας 2-0, Απόλλων Αυλών Προάστιο Προαστίου 7-1. Ρεπό η Δαναή Κοζάνης. Στη βαθμολογία Περδίκα 12 μαζί με τον Νέα Μικροβάλτου, Δαναή Κοζάνης 9, Κεσαριά και Απόλλων Αυλών στους 6 χωρίς βαθμό ο Εθνικός Πτολεμαΐδας και το Προάστιο Προαστίου. Επόμενη αγωνιστική Κεσαριάς Δαναή Κοζάνης, Περδίκα Απόλλων Αυλών, Εθνικός Πτολεμαΐδας Προάστιο Προαστίου. Ρεπό ο ΕΑΣ Μικροβάλτου.
Αυτά με τα πρωταθλήματα. Να πούμε ότι την Τετάρτη 16 Δεκάτου θα διεξαχθεί η ημιτελική φάση του κυπέλου ΕΠΣ Κοζάνης. Τα ζευγάρια που θα αναμετρηθούν για τα δύο εισιτήρια του τελικού είναι ΑΕΠ Καραγιανίων με την Γαλατινή στην Ξηρολίμνη, 3 ώρα το μεσημέρι, και στο ΔΑΚ Κοζάνης, η Κοζάνη φιλοξενεί τον Εθνικό Βατερό. Το παιχνίδι αυτό θα αρχίσει στις 5. Να τονίσουμε πως οι αγώνες είναι διπλοί και οι επαναληπτικοί θα διεξαχθούν στις 14 Δεκεμβρίου. Να περάσουμε σε εικόνα, να περάσουμε σε βίντεο, σε γκολ και θέαμα. Πάμε, ΑΕΠ Καραγιανίων, Ανοκόμης 3-0 από το ΑΕΠ Καραγιανίων TV. Επιθετικός μονόλογος των γηπεδούχων. Η Ανοκόμη είχε τον Μούσιο φύλακα. Εδώ είχαμε το 1-0 στο 4 με σουτ του Σιμεωνίδη από 25 μέτρα περίπου. Στο 18-4 του Ισογλου να δοκιμάσει τα πόδια του Μούσιο δηλώνει παρόν. Το ίδιο και στο σουτ του Σιμεωνίδη ο Μούσιος είπε όχι. Τσαγκαλίδης και αυτός σουτ. Μούσιος ήταν εκεί. Νέο σου του Καιούσογλου, ο Μούσιος θα αποκρούσει. Φάουλ του Καιούσογλου. Στο δεύτερο ημίχρονο, βομβαρδίζει η ΑΕΠ, ο Μούσιος αποκρούει. Και το 2-0 πάλι από τον Σιμεωνίδη. Για ένα φοβερό γκολ του Παπαγαθονίκου, γράφει το 3-0. Η ΑΕΠ Καραγιανίων πρώτη στην βαθμολογία με 4 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ, αίτητη και η ΑΕΠ Καραγιανίων αλλά και η ΑΕΚ. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, Μακεδονικός Κοζάνης 3-1. Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η Χαραυγή. Πέρασε στην τρίτη θέση. Εδώ είχαμε το 1-0, μόλις το δεύτερο λεπτό από τον Ρούση. 1-0 για την Χαραυγή. Ευκαιρία για τον Μακεδονικό με τον Ματούλα. Η μπάλα περνάει λίγο έξω. Στο 7 ο Μακεδονικός ισοφάρισε με τον Μαλούτα να σεντράρει και τον Ματούλα από κοντά με πλασέ να κάνει το 1-1 στο 7. Εδώ είχαμε το φάουλ με τον Ζαχαριάδη, Κοταρίδης πλασέ απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Ναθαναηλίδης ευνηδιάζεται ο Πάντος από 40 μέτρα το σουτ, 2-1. Ευκαιρία για το Μακεδονικό με τον Μαλούτα να σουτάρει out. Εδώ ο Μακεδονικός διαμαρτυρήθηκε στον κύριο Καρατέρπο για την κόκκινη κάρτα στον παίκτη της Χαραυγής. Σου τον Αθαναηλίδη αποκρούει ο Πάντος. Νέα ευκαιρία με τον Θωμαίδη η Χαραυγή από κοντά. Αποκρούει ο Πάντος με τα πόδια. Ο Μακεδονικός με τη σειρά του θα χάσει ευκαιρία με τον Λάμπρου. Πλασέ αποκρούει ο Παναγιωτίδης. Ο Κουτρότσιος από δεξιά, ωραία παράλληλη σέντρα, δεν θα μπορέσει ο Θεοδωρίδης να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ είχαμε δεύτερη κίτρινη κάρτα, κόκκινη, στον Κυβρακίδη. Δεύτερη κίτρινη και στον Νικολάου, κόκκινη, στο 70. Στο 72 κεφαλιά του Χατζηστό δοκάρι.
Αντεπίθεση στο 74 με τον Ρούση της Χαραυγής 3-1. Προλαβαίνει την έξοδο του Πάντου. Στο 77 είχαμε την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Σαββίδη. Στο 86 δεύτερη κίτρινη κόκκινη στον Ναθαναηλίδη. Οι δύο ομάδες με 9. Στο 87 ο Κουτρότσιος από Πλάγιο λέει πάρε βάλει στον Θεοδωρίδη που από κοντά θα σουτάρει, αλλά ο Αντωνόπουλος θα σώσει λίγο πριν τη γραμμή. Γαλατινή ΑΕΚ 3-4, Κώστας Τσιόρας, αγγλικό παιχνίδι, τόσο από πλευράς σκόρα όσο και από πλευράς βροχής, καιρού. Εδώ η ΑΕΚ θα, στο 16 θα προηγηθεί με τον Σαλονικίδη, μετά από κομπίνα φάουλ. Στο 26 έγινε το 0-2 με δεύτερο γκολ του Σαλονικίδη, μετά από σέντρα του Καραγεώργου, 0-2. Στο 35 η Γαλατινή μείωσε 1-2 με τον Σαριμπαλά. Στο 40 η ΑΕΚ έκανε το 1-3 με κεφαλιά του Πάρη Μάγκου. Λίγο πριν λήξει το ημίχρονο, η Γαλατινή είχε μια ευκαιρία εδώ, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Εδώ διαμαρτυρήθηκε και για χέρι η Γαλατινή. Στο δεύτερο ημίχρονο, υποδειγματική αντεπίθεση της ΑΕΚ, ο Μάγκος 1-4. Η Γαλατινή μείωσε στο 62 μετά... Εδώ είχαμε το πέναλτι, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Βοριαζίδη, ο κύριος Ζούγρας έδειξε πέναλτι, Γκέτσιος το εκτέλεσε, μείωσε η Γαλατινή, η οποία έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία εδώ, να μειώσει ακόμα περισσότερο. Στο 81 έκανε το 3-4 με κεφαλιά του Σαριμπαλά, ύστερα από φάουλ του Γκέτσιου. Εδώ η ΑΕΚ ζήτησε κόκκινη κάρτα, είχαμε κάποια ένταση. Λίγο πριν τη λήξη, ο κ. Ζούγρας σφυρίξε την λήξη του παιχνιδιού. Επόμενο βίντεο, Κοζάνη Μακεδονικός Σιάτιστας 0-0. Χωρίς σκορ τελείωσε ένα μέτρηση της Κοζάνης με την Σιάτιστα. Το παιχνίδι είχε αργό ρυθμό. Με αποτέλεσμα οι φάσεις να μην είναι πολλές. Η Κοζάνη προσπάθησε να πάρει το τρίποντο απέναντι σε μια οργανωμένη Σιάτιστα. Δεν τα κατάφερε η Κοζάνη, δεν τα κατάφερε και οι Σιάτιστα, και απομακρύνθηκαν από την κορυφή ακόμα περισσότερο. Εδώ μια πολύ καλή ευκαιρία χάνει η Σιάτιστα με τον Αμαραντίδη. Στο 11 είχαμε μια διαμαρτυρία του Παπαδόπουλου στον κύριο Τσιγκένη. Στο 20 φάουλ του Τραβλού, συναγερμό στην άμυνα της Σιάτιστας, τελικά οι αμυντικοί καταφέρουν να διώξουν τον κίνδυνο. Ο Μπατζής έξω από την περιοχή της Κοζάνης θα σουτάρει για να μπλοκάρει ο Τζόρτζεβιτς. Στο 40 σέντρα του Χόχια, κεφαλιά πάσα το δούμε στον Μπουτογλίδη, μετά κλειν διώχνει ο Μαντός. Στο 55 επικίνδυνο φάουλ του Τραβλού, πέφτει στη γωνία του και διώχνει ο Τσαούσης. Στο 60 κόρνερ του Τραβλού, κεφαλιά του πήρε, μπλοκάρει ο Τσαούσης. Στο 74 σέντρα Τραβλού, κεφαλιά Δούμα λίγο έξω. Στο 85 με την πρώτη του επαφή με την μπάλα ο Στεργίου κόντεψε να κάνει τη ζημιά στην Κοζάνη, δυνατό σουτ, λίγο έξω. Και στο 87, φάουλ του Ταφαρλή, γυριστή κεφαλιά του Ζινόβιου, out.
Επόμενο βίντεο, Ακρίτες Κοζάνης πρόοδος μεταξύ 4-0, πάνω στο Τραπεζαλίδη. Στο βίντεο, με το πόδι κολλημένο στον γκάζι Ακρίτες, επιθετικός μονόλογος της ομάδας των Ακριτών, πολλές χαμένες ευκαιρίες, με Κουλαξουζίδη, Τζορμανά, Τρούπκο. Εδώ το 1-0, με τον Τσοπανίδη τον Ηλία. Το 2-0 θα κάνει ο Κουλαξουζίδης ο Θεοδόσης. Να πούμε ότι στο 1-0 είχε και δοκάρι η πρόοδος μεταξά. Το 3-0 από τον Μαργαρόνι το Γιάννη. Και το τελικό 4-0 θα γράψει ο Αντώνης ο Τρούπκος. Ελπίδες ΑΕΚ αναγέννηση Αργύρου 3-3. ΑΕΚ Κοζάνης, Κώστας Τσιόρας το βίντεο. Χορταστική ισοπαλία. Εναλλαγές στο σκορ. Εδώ είχαμε το 1-0. Το 0-1 μάλλον μετά από φάουλ του Γεωργιάδη και μπάλα στόθηκε στον Κουτέρι που έγραψε το 0-1. Στο δεύτερο μέρος οι ελπίδες ανέβηκαν και με 2 γκολ του Σταυρίου Νουδάκη. Εδώ το 1-1 ισοφάρισε. Νέο σουτ του Σταυρίου Νουδάκη θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. 2 γκολ στο 56 και στο 63. Γυρνάει το μάτς, γυρνάνε οι ελπίδες ΑΕΚ, γύρισαν το μάτς. Ο Άργυρος θα ισοφαρίσει στο 77 με πλασέ του νεαρού Παύλου Γεωργιάδη μετά από πάσα του Σεμπανόπουλου. 2-2. Στο 80 οι ελπίδες ξαναπήραν το προβάδισμα με κεφαλιά του αρχηγού του Γιώργου του Κουτσουσίμου μετά από κόρνερ του Κικίδη. Εδώ θα δούμε τη φάση. Κουτσουσίμος κεφαλιά. 3-2 για τις ελπίδες. Στο 91 όμως οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν μετά από φάουλ σέντρα του Καλαμπούκα και σούτ από κοντά του Σιαμπανόπουλου. Επόμενο βίντεο, Έλατος Ελάτης ΑΕΚ Κρανιδίων 2-0, πάνω στο Τραπεζαλίδη στο βίντεο. Δύσκολη νίκη της Ελάτης επί των Κρανιδίων στην Νέα Νικόπολη. 2-0 το σκορ, εδώ έχουμε ένα σουτ του Αντωνόπουλου out. Επικίνδυνη φάση για τα Κρανίδια, φάουλ, διώχνει ο τερματοφύλακας της Ελάτης, δύσκολα. Το 1-0 για την Ελάτη, σουτ του Γκούμα, η μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα. Ο Κατσίκας θα δώσει στον Μπάνκο, Μπάνκο σουτ, κοντράρει η μπάλα, σύγχυση εκεί, διώχνουν οι αμυντικοί. Ο Δραμάνος πάσα στον Κατσίκα, διαγώνιο σουτ, 2-0. Ο Κουμπέτσος θα βγάλει τη σέντρα, κεφαλιά από κοντά του Κουατσίκα σε κόρνερ ο τερματοφύλακας. Τελικό 2-0 για την Ελάτη. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του Δημήτρη του Κυριακίδη από το Πρωτοχώρι. Το Πρωτοχώρι που κέρδισε τον ΑΟ Κρόκου 0-5, 4 γκολ σημείωσε ο Δημήτρης Κυριακίδης. Να δούμε τη δήλωση. Δύσκολο παιχνίδι, εκτός έδρας. Ήταν και το δεύτερο συνεχόμενο. Κάναμε ένα μεγάλο διπλό την προηγούμενη αγωνιστική. Πέρα να συνεχίσουμε έτσι. Με δυσκόλευση πολύ ο καιρός. Εκμεταλλευτήκαμε όμως τα λάθη του αντιπάλου. Χτυπήσαμε στην κόντρα. Πάραμε 2 γρήγορα γκολ. Θέλω να μου πεις, πέρα από την καλή εμφάνιση τη σημερινή, θέλω να μου πεις από εδώ και πέρα ποιοι είναι οι στόχοι και μέχρι πού μπορούμε να δούμε τον Κένταυρο Πρωτοχωρίου. Οι στόχοι είναι κάθε αγωνιστική, εννοείται να κερδίζουμε.
από να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Ανεξαρτήτως τις δύσκολες συνθήκες που, όπως είπα και πριν, σήμερα ήταν αρκετά δύσκολες. Τι θα δούμε. Είμαστε τώρα. Κάναμε ένα μεγάλο διπλό. Περιμένουμε να δούμε και τα αυριανά αποτελέσματα. Και ελπίζουμε να όσο κάθε αγωνιστική να ανεβαίνουμε και παραπάνω. Πού θέλεις να χαρίσεις τα τέρματα που πέτυχε σήμερα? Στην κουβέντα μου. Αυτά δήλωσε ο αρχισκόρερ του Κένταυρου Πρωτοχωρίου, 4 γκολ από τα 5, στον Παύλο τον Καλεμκερίδη. Στο επόμενο βίντεο, Ηρακλής Κρυόβρησης πρόοδος Κομινών 2-1, Βασίλης Πολασικίδης στο βίντεο. Την νίκη μετά από καιρό γεύτηκε η ομάδα της Κρυόβρησης, 2-1, δυνατό παιχνίδι, κάτω από ένα βαρύ, μάλλον κάτω από συνεχή βροχή και βαρύ γήπεδο. Εδώ διπλή ευκαιρία στο ένα για την Κρυόβρηση με Χμαλωτίδη και Παπαδόπουλο. Σέντρα του Χμαλωτίδη, ο Παπαδόπουλος τσίπησε την μπάλα, δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ευκαιρία για το Κομινά με τον Αργυρόπουλο. Η Κρυόβρηση χάνει ευκαιρία σε κεφαλιά εδώ του Τσάκου. Το Αργυρό, το Τσάκου, ναι. Νέα ευκαιρία. Τα Κομνηνά. Εδώ είχαμε μοναδική ευκαιρία με το Μούκα να βγάζει σέντρα σουτ να αποκρούει το ματοφύλακα σε κόρνερ. Βλέπουμε και τα νερά που σχηματίστηκαν και οι λακκούβες που σχηματίστηκαν στο γήπεδο με το συνεχή βροχόπτωση. Το 1-0 για την Κρυόβρηση. Με τον Τζάκο, με ωραίο σουτ. Τέτα τέτ ο Εχμαλωτίδης δεν μπορεί να νικήσει τον τερματοφύλακα. Τα Κομνηνά θα ισοφαρίσουν 1-1 με τον Τελιγιαννίδη. Μετά από 5 λεπτά όμως η Κρυόβρηση έκανε το 2-1 πάλι με τον Τσάκο. Σκορ που ήταν και το τελικό. Έας Μικροβάλτου, Εθνικός Πτολεμαϊδας, 2-0. Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος. Απόλυτα δίκαιη, αλλά αγχωτική νίκη για το Μικρόβάλτο, 2-0. Μέτριο το πρώτο ημίχρονο, 3 δοκάρια για το Μικρόβαλτο, Πάσχου, Χάκα, Μάντση στο δεύτερο ημίχρονο και ένα για τον Εθνικό με τον Νίκου. Το 1-0 εδώ ο Ρέστης ο Μάντσης. Ο Πάσχου για το Μικρόβαλτο είχε δοκάρι, Χάκα όπως είπαμε σούτ από 30 μέτρα στο δοκάρι. Εδώ έχουμε την ευκαιρία με τον Νίκο για τον Εθνικό, στο δοκάρι μπάλα στο κάθετο. Καλή ευκαιρία για τον Μικρόβαλτο, χάνεται. Μάντση στο 85 σουτ στο δοκάρι. Και στη συνέχεια της φάσης πέναλτι θα ανατραπεί ο Πάσχου. Το πέναλτι θα εκτελέσει εύστοχα ο Θεοδουλίδης και θα γράψει το τελικό 2-0. Σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, 4 δοκάρια, 3 για τον Μικρόβαλτο, 1 για τον Εθνικό, τον Εμαΐδας. Αυτά με το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κοζάνη σε Α, Β και Γ κατηγορία. Να περάσουμε στις όμορες ΕΠΣ. Ξεκινάμε την περιήγησή μας στα πρωταθλήματα της Δυτικής Μακεδονίας από την ΕΠΣ Γρεβενών. Σκόνταψαν τα Εράτα στο Καρπερό με το ισόπαλο 2-2. Καμβουνιακός, Πυρσός Γρεβενών και Κοκκινιά δεν είπαν όχι στο δώρο αυτό, πήραν εύκολες νίκες και πλησίασαν στον πόντο την κορυφή. Να δούμε τα αποτελέσματα. 7η αγωνιστική. Καμβουνιακός Δεσκάτης Κεραυνός Μεγάρου 5-2. Σιρήνα Παλιουριά 3-0. Κτηνοτροφικός Αστέρας Καλλιράχης Ισός 0-6. Κοκκινιά Νεοχώρη 7-1. Άρης Καρπερού Γρεβενά Αεράτα 2-2. Στη βαθμολογία, Γρεβενά Αεράτα πρώτα με 14 βαθμούς. Καμβουνιακός Δεσκάτης 13 μαζί με την Κοκκινιά και τον Πυρσό.
Σιρήνα 11 βαθμούς, Παλιουριά στους 10, Κεραυνός Μεγάρο 9, Νεοχώρη 6, Άρης Καρπερού 5 και Κτηνοτροφικός Αστέρας Καλλιράχης 4 βαθμούς. Στην Έψη Καστοριάς τώρα, τη μοναξιά της κορυφής εξακολουθεί να απολαμβάνει η ομάδα της Καστοριάς μετά και τη νέα της νίκη 8-8, επικρατώντας αυτή τη φορά στο τοπικό ντέρμπι του συμπολίτη Μεγαλέξανδρου Καλλιθέας με σκορ 0-2. Το απόλυτο εντός έδρας διατήρησε η Αστραπή Μεσοποταμίας, η οποία μετά από ένα συναρπαστικό σε εξέλιξη μάτς επικράτησε στο άλλο ντέρμπι της ημέρας του Ηρακλή Πολυκάρπης με σκορ 3-1, υποχρεώνοντάς τον παράλληλα στην πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, ενώ οι κυτρινόμαυροι μετά και το νέο τους τρίποντο διατηρήθηκαν στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, απέχοντας μόλις 3 βαθμούς από την πρωτοπόρο Καστοριά, στην οποία όμως θα φιλοξενηθούν το Σάββατο στο πλαίσιο ενός ακόμη μεγάλου ντέρμπι. Να δούμε τα αποτελέσματα. Παναργιακός Ομόνιο Βογατσίκου 3-0, Αστραπή Μεσοποταμίας Ηρακλής Πολυκάρπης 3-1, Δόξα Μπελοκήπων Κάστορ 1-0, Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας Καστοριά 0-2, Νταϊλάκη Γράμμος Μαυροχωρίου 1-3, Δόξα Χωρισού Ελπίδες Μεσοποταμίας 1-1, Γραμμοχώρια Κρόνος 1-6. Η Καστοριά στην πρώτη θέση με 24 βαθμούς, ακολουθεί η Αστραπή Μεσοποταμίας στους 21, Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας 18, Ηρακλής Πολυκάρπης 17, Δόξα Μπελοκήπων 15, Γράμμος Μαυροχωρίου 11, Νταϊλάκη Παναργιακός στους 10, Κάστορ στους 9, Βογατσικό 8 βαθμούς, Κρόνος στους 6, Δόξα Κορισσού 5, Γραμμοχώρια και Ελπίδες Μεσοποταμίας από 4 βαθμούς. Στην ΕΠΣ Φλόρινας τώρα, βροχή τα γκολ στην Α1, 29 σε 5 αγώνες, επίδειξη δύναμης από Άγιο 4-0 τη Μελίτη και Ερμία Μιντέου 6-0 τον Ωμέγα. Αναβλήθηκε το μάτς ΠΑΣ Φλόρινας Λόφι. Σπουδαία νίκη της Καλλινίκης. Να δούμε τα αποτελέσματα. 8 διαγωνιστική, Ηρακλής Ερμενοχωρίου, Διαγόρας Βαρικού 6-1, Θύελλα Φιλότα, Μακεδονικός Βέβης 4-2, Φλόρινα, Άρης Λόφο δεν διεξήχθη το παιχνίδι, Ερμής Αμιντέου, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας 6-0, Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμονα, Μελιτεύς Μελίτης 4-0, Ελλάς Άνω Καλλινίκης Ακρίτας Αχλάδας 4-2. Να περάσουμε και στη βαθμολογία. Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμονα και Ερμής Αμιντέου χέρι-χέρι στους 22 βαθμούς. ΠΑΣ Φλόρινας στους 17. Μελιτέας Μελίτης 16. Θύελλα Φιλότα στους 15. Ηρακλής Αρμενοχωρίου. Ελλάς Άνω Καλλινίκης στους 12. Ακρίτας Αχλάδας στους 7. Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας. Μακεδονικός Βέβης 6. Άρης Λόφων 3. Διαγόρας Βαρικού χωρίς βαθμό. Ο ΠΑΣ Φλόρινας και ο Άρης Λόφων έχουν από ένα αγώνα λιγότερο. Αυτά με το ποδόσφαιρο. Να περάσουμε στο μπάσκετ σε Β, Γ εθνική αλλά και στην Α εκασδήμ. Να δούμε το βίντεο. Η Καστοριά επανήλθε με άνηση στις επιτυχίες χάρη στο τελικό 86-58 επί της γέφυρας, παραμένοντας κάτοικος κορυφής. Εκεί παρέμεινε και το Πευκοχώρι μετά το 77-71 στην Κατερίνη κόντρα στον Πυρικό Αρχέλαο. Να δούμε τα αποτελέσματα. Στρατόνι Αγρίνιο 92-69, Πυρικός Αρχέλαος Πευκοχώρι 71-77, Καστοριά Γέφυρα 86-58, Ερμής Αγιάς Αίας Ευόσμου 64-53, Χαρίλαος Τρικούπης Ερμής Αγκαδά 77-69, Χανθ Ανατόλια 80-68, Καρδίτσα Ασπίδα Ξάνθης 84-75, Φίλιππος Βέρειας Πολύγυρος 75-65. Στη βαθμολογία Πευκοχώρη και Καστοριά 13 βαθμούς, Ερμής Λαγκαδάς 12, Ανατόλια Αγρίνιο Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης Καρδίτσα στους 11, Ερμής Αγιάς Ασπίδα Ξάνθης Στρατόνι Χάνθ στους 10, Πιερικός Αρχέλαος, Πολύγυρος και Φίλιππος Βέρειας 9 βαθμούς, Αίας Ευόσμου στους 7. Η επόμενη αγωνιστική, Γέφυρα Πιερικός Αρχέλαος, Αίας Ευόσμου Καστοριά, Ερμής Λαγκαδά, Ερμής Αλιάς, Ανατόλια Χαρίλαος Τρικούπης, Χανθ Καρδίτσα, Πευκοχώρη Φίλιππος Βέρειας, Πολύγυρος Στρατόνι, Αγρίνιο Ασπίδα Ξάνθης. Στην τρίτη εθνική στο μπάσκετ, συναρπαστικό πρωτάθλημα διεξάγεται με τις δυτικομακεδονικές ομάδες να τα πάνε περίφημα πλην του Αριστοτέλη Φλόρινας που δεν έχει γευτεί ακόμα τη χαρά της νίκης.
Η πέμπτη αγωνιστική δεν πήγε καθόλου άσχημα. Ελλήμια, Διόσκουρη και Πρωτέας προχώρησαν με σπουδαίες νίκες, με την Ελλήμια να είναι στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς και τους Διόσκουρης και Πρωτέα στη δεύτερη θέση με 8 βαθμούς. Τέλος, ο Αριστοτέλης Φλόρινας είναι ουραγός με 5 βαθμούς. Να δούμε τα αποτελέσματα. Απόλλων Καλαμαριάς, Εγινιακός 77-75, Αριστοτέλης Φλόρινας, Πρωτέας Γλεβενών 49-53, Φάρσαλα Νικόπολη Πρέβεζας 77-64, Βίκος Ζαγοροχώρια, Ευκαρπία 54-50, Εύβαθρος Πολυκάστρου, Διόσκουρη Κοζάνης 58-64, Μελίκη Τιτάνες Παλαμά 54-87, Ελλήμια Ιωάννινα 68-60. Στη βαθμολογία, Φάρσαλα, Ελλήμια, Νικόπολη Πρέβεζας, Ιωάννινα στους 9, Τιτάνες Παλαμά, Διόσκουρη Κοζάνης, Πρωτέας Γρεβενών στους 8, Απόλλων Καλαμαριάς, Εγινιακός, Μελίκη στους 7, Εύβαθρος, Ευκαρπία, Βίκος Ζαγοροχώρια στους 6 και τελευταίος ο Αριστοτέλης Φλόρινας στους 5 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, Πρωτέας Γλεβενών Απόλλων Καλαμαριάς, Νικόπολη Πρέβεζας, Αριστοτέλης Φλόρινας, Ευκαρπία, Φάρσαλα, Διόσκουρη Κοζάνης, Βίκος Ζαγοροχώρια, Εύβαθρος Πολυκάστρου, Μελίκη, Εγινιακός Ελλήμια, Ιωάννινα, Τιτάνες Παλαμά. Στην Α' Εκασδίμ τώρα συνεχίστηκε με την τέταρτη αγωνιστική το πρωτάθλημα. Βελβεντό και από το Λεμαίδα πέτυχαν σπουδαίες νίκες και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας χωρίς όμως να έχουν κάνει το ρεπό τους. Έσπασε το ρόδι η ΑΕ Κοζάνης και μάλιστα μέσα στον Έαντα Μιντέο. Σημαντική νίκη πέτυχε και η Σιάτιστα επί του Μέγα Αλέξανδρου. Ρεπό αυτή την αγωνιστική είχε ο Λασάνης. Να δούμε τα αποτελέσματα. Βελβεντό Φοίνικας του Λεμαίδα 97-55, το Λεμαίδα Άργος Οριστικό 65-58, Σιάτιστα Μέγας Αλέξανδρος 88-73, Έαντας Αμιντέο ΑΕ Κοζάνης 75-81. Στη βαθμολογία, το Βελβεντό με την Λεμαίδα στους 7 βαθμούς, Άργος Οριστικό στους 6, Λασάνης, Σιάτιστα, το Λεμαίδα και Μέγας Αλέξανδρος στους 5, ΑΕ Κοζάνης, Έαντας Αμιντέο 4 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, Φοίνικας Πολεμαίδας Πολεμαίδα, Άργος Οριστικό Σιάτιστα, Μέγας Αλέξανδρος Λασάνης, ΑΕ Κοζάνης Βελβεντό, ρεπό ο Έαντας Αμιντέο. Και να κλείσουμε με την πυγμαχία. Τρεις νίκες και μία ήττα ήταν ο απολογισμός των πυγμάχων του Εθνικού Κοζάνης στο κύπελο του Άρη Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Νοεμβρίου. Πιο αναλυτικά, ο Καλογερίδης ο Κωνσταντίνος στα 60 κιλά νικητής με διακοπή από τον διαιτητή στο δεύτερο γύρο επί του Μαϊκούση του Αγίου Δημητρίου. Ο Γκαλγκοράνας ο Ιωάννης στα 69 κιλά νικητής με διακοπή από τον διαιτητή στον δεύτερο γύρο επί του Πάσχου του Κολοσσού Ιωάννης. Κυπάρογλου Βαγγέλης 75 κιλά νικητής με διακοπή από τον διαιτητή στο δεύτερο γύρο επί του Πάνου του Κολοσσού Ιωαννίνων. Τέλος η ατυχία χτύπησε τον τέταρτο αθλητή του Εθνικού, τον Βίρλιο του Βαγγέλη στα 91 κιλά, αφού στον πρώτο γύρο από μια σύγκρουση που είχε με τον αντίπαλό του τον Ηλιάδη, του Απόλλων Καλαμαριάς, τραυματίστηκε στο τριχωτό της κεφαλής με αποτέλεσμα ο γιατρός να διακόψει τον αγώνα. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος. Πριν κλείσουμε να πούμε τους 4 τυχερούς της σημερινής εκπομπής και που κερδίζουν την μπλούζα ερήμα του Γιώργου του Βερή Κουκού στην Πτωλεμαϊδα Κωνσταντίνου Φούφα 13, ο Γιάννης ο Κοτσαλίδης. Οι δύο τυχεροί που κερδίζουν το μασάζ είναι ο Στέλιος ο Κύρινας και ο Αγισίλος ο Κουτσομήτρος. Και το μπλουζάκι της Εθνικής, η Φιλωμένη, η Παπαντίνα. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα. Για την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε μαζί την Ακαδημία Βοΐου. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα και να προσέχετε.